Τελευταίο μέρος, αγαπητοί μου φίλοι, της εκπομπής μας. Θέλουμε να στείλουμε τις ευχές μας όλους εσάς. Καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο πια διήμερο της Τετάρτης και Πέμπτης θα επικεντρωθεί σε κάλαντα των παιδιών, σε γλυκούς χώρους που προετοιμάζονται τα πάντα. Όμως για την ώρα θα σας αφήσουμε με μια πολύ δημιουργική και έξυπνη κυρία, η οποία διεκπεραιώνει αμέτρητες διαφορετικές υποθέσεις για όλους εσάς και εμάς. Με ανθρώπους που έχουν να κάνουν με οχήματα, με εφορία, με αλληλείς κτλ. Ένα γραφείο λοιπόν διεκπεραιώσεων πολλαπλών υποθέσεων και εκεί λοιπόν θα βρείτε την κυρία Ματίνα Θεοδοσίου, όπως βρήκαμε κι εμείς και ακούσαμε πολλά δημιουργικά και ενδιαφέροντα. Ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία και κάθε χαρά. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο 12 το ραντεβού μας με περισσότερο χρειά χριστουγεννιάτικη. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Κεντρική πλατεία δίπλα στην Alpha Bank και με χαρά βλέπουμε την αγαπητή μας Ματίνα Θεοδοσίου. Καλημέρα Ματίνα. Καλημέρα. Ήρθες και στόλισες εδώ τη γειτανιά που πραγματικά χαίρομαι γιατί έχει ζωντανέψει με επαγγελματικούς χώρους και όταν έχει να κάνει με διεκπεραιώσεις ακόμη καλύτερα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία έτσι αρχή της συζητήσεώς μας. Ναι, είναι ένας καινούριος χώρος, επαγγελματικός. Είναι ένα ιδιωτικό ICAP, που σημαίνει Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπως γράφει και η ταμπέλα μας. Ασχολούμαστε με διεκπεραιώσεις. Είμαστε στην κεντρική πλατεία, όπως πολύ σωστά προανέφερες, Εύη μου, απέναντι από το επαρχείο Καλύμνου και δίπλα στην Alpha Bank. Ένας χώρος γεμάτος διάθεση για εξυπηρέτηση στους συμπολίτες μας, ειδικά τις δύσκολες αυτές ώρες που διανύουμε, που είναι δύσκολες ώρες για να μπορέσει να προβεί το κοινό σε οποιαδήποτε συναλλαγή με το δημόσιο και σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή είτε ηλεκτρονικά είτε κατηδίαν διαζώσεις. Λοιπόν. Αυτός είναι και ο λόγος της υπάρξης των διεκπεραιώσεων και του γραφείου μας. Σε θεωρώ μια έξυπνη, δυναμική και δημιουργική γυναίκα και πιστεύω ότι αυτό που δημιούργησες είναι αυτό που σου ταιριάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι η δεύτερη φορά. Και αυτό που θέλει και ο πελάτης που έρχεται να διεκπεραιώσει γρήγορα και με κάθε τρόπο ασφαλέστατο τις υποθέσεις του. Νομίζω ότι ναι, είναι ο τρόπος ο οποίος διεκπεραιώνουμε. Είναι με ασφάλεια, με ηχεμήθεια, με άμεσο τρόπο, με πάρα πολύ οικονομικό τρόπο, γιατί κατανοούμε όλοι τις δύσκολες στιγμές οικονομικά και ψυχικά που περνάμε και τις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια, ειδικά όταν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το η καταβολή ή μηνιαία σε κάποιο από τους δύο γονείς από το εισόδημα και προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται και πιο διακριτικοί και πιο άμεση στην επίλυση κάθε υποθέσεως που μας έρχεται. Έλατε λοιπόν τώρα να πούμε αναλυτικά σε όλους τους φίλους που αναρωτιούνται αν και εκείνοι κάποιο θέμα που έχουν μπορεί να λυθεί, να τους αναφέρουμε αναλυτικά τι μπορούμε να διεκπεραιώσουμε στο γραφείο σας. Ωραία, λοιπόν να ενημερώσουμε ξανά, μάλλον να ενημερώσουμε για πρώτη φορά, ότι στο χώρο συνεργαζόμαστε τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι όμως η εποχή αυτή του COVID, η οποία φέρει όλες τις δυσκολίες, όπως είπαμε πριν, όσον αφορά στην αλλαγή, που θέλουμε να προβάλλουμε τις υπηρεσίες που μπορούμε να βοηθήσουμε το κοινό, να μην έρχεται σε επαφή, ούτε να υπάρχει αυτή η δυσχέρεια, η ψυχική και η αναμονή στις ουρές, είτε είναι στα διάφορες υπηρεσίες, είτε στα ΚΕΠ, είτε στον συνασπισμό, και να μπορούμε να το κάνουμε ανταυτού. Οι υπηρεσίες μας ασχολούνται με όλα τα υπουργεία. Δηλαδή ναυτιλίας, μεταφορών, αλληλείας, με υπηρεσίες όπως είναι το ΙΚΑ, το ΕΦΚΑ, το ΝΟΑΕΔ, με το δημόσιο ΚΕΠ, γιατί εμείς είμαστε ιδιωτικό ΚΕΠ όπως αναφέραμε. Λοιπόν, όσον αφορά τις ημέρες που έρχονται και διανύουμε, είναι πάρα πολύ επίκαιρο, είναι πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα της κατάθεσης πινακίδων, των τελών κυκλοφορίας, οι οποίοι μπορεί να γίνουν όπως και, και η αποπληρωμή του ένφια στο γραφείο μας. Η ανανεώση των διπλωμάτων όλων των κατηγοριών και ιδίως για τους μεγάλους ανθρώπους που έχουν μια δυσκολία και δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το κοινό για να τους προστατεύσουμε λόγω του COVID. Η έγκριση των αδειών που συνήθως λήγουν στο τέλος του χρόνου, αδειών κυκλοφορίας, άδειες σκαπτικών και γεωργικών μηχανημάτων, άδειες οδικού μεταφορέα, ADR, μεταφοράς επικινδύνων φορτίων. Η ειδική άδεια ταξί, η οποία μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά τη διαδικασία της διεκπεραιώσεως του φακέλου στο γραφείο μας, οι μεταβιβάσεις που καλώς κακώς εντός του χρόνου και λίγοντας η χρονιά, είναι καλό να μεταβιβάζουμε τα οχήματα και να μπορούμε να
να μας αφαιρεθεί και το τέλος, ο νέος ή ο παλαιός μεταβιβαστής, για να μπορεί να διευκολυνθεί και στην εφορία. Άρα, μεταβιβάσεις οχημάτων, δικύκλων, φορτηγών, δημοσίας. Ασχολούμαστε με τις. Όσον αφορά το. Έχουμε και βέβαια και τις σημειώσεις μας, γιατί είναι πάρα πολλές υπηρεσίες και αναφερόμαστε στις πιο σημαντικές και στις πιο επίκαιρες, όπως είναι αλιείας, όσπα. Ασχολούμαστε με τις άδειες σκαφών, ειδικές άδειες αλιείας, αλίευσης, τα λευτικά, τις μετενομασίες τους, τις επεκτάσεις στις επαγγελματικές τους άδειες. Τα ναυτικά φυλάδια όσον αφορά το ναυτιλίας, τις μεταγραφές, τις άδειες χειριστών ταχυπλών με και άνευ εξετάσεων. Όσον αφορά το ΤΑΠΕΗ, έχουμε το ΤΑΠΕΗ, ασχολούμαστε με το ΙΚΑ, το ΟΓΑ, το ΕΦΚΑ. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και σε ηλεκτρονικές και διαζώσεις υπηρεσίες, να φροντίσουμε για τη συντάξη όταν κάποιος κύριος ή κυρία έχει έρθει ο χρόνος ο οποίος επιθυμεί και αποφασίζει να βγει στη σύνταξη. Ασχολούμαστε και. Να τονίσω αυτό το σημείο, το γραφείο συνεργάζεται με εργατολόγους στην Αθήνα και συνεργαζόμαστε βέβαια και έχουμε και ένα δίκτυο συνεργατών και στην Κάλυμνο και στη Ρόδο και στην Αθήνα όσον αφορά το κομμάτι των δικηγόρων, το κομμάτι των συμβολιογράφων και το κομμάτι των λογιστών. Γιατί όλες αυτές οι κατηγορίες άμεσα είναι άμεσα εκπίπτουν μία της άλλης και άμεσα συνεργάζονται και είμαστε αλληλένδετες. Μία διεκπαιρέωση ενός φακέλου και μίας υποθέσεως, το να εξυπηρετήσω εγώ κάποιον κύριο ο οποίος έχει μία δυσκολία να πάει σε ένα κτηματολόγιο, να πάει στο υποθηκό φυλάκιο, να μπορεί να προβεί στα Υπουργεία στην Αθήνα, είναι κομμάτι της δικής μου διεκπαιρέωσης, της δικής μου δουλειάς που το κάνουμε μεγάλη ευχαρίστηση για τον πολίτη. Όμως υπάρχει και η παράπλευρη συνεργασία, όπως ανέφερα, με τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους εργατολόγους και γενικά. Με τα διάφορα υπουργεία, κυρίως που είμαστε στην Αθήνα και είναι δύσκολη η πρόσβασή μας. Εμείς σας εξασφαλίζουμε αυτό ως γραφείο. Όσον αφορά τα επιδόματα, τις κατηγορίες, ασχολούμαστε με την διεκπαιρέωση των φακέλων του ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν με οικονομικούς συμβούλους από την Αθήνα, αλλά και με λογιστές εδώ στην Κάλυμνο. Ασχολούμαστε με την ΔΕΗ, τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι. Τις ΔΕΗ, με συγχωρείτε, όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΤΕ, μεταβιβάσεις ονομάτων, κατοίκων από το εξωτερικό, είναι στο εξωτερικό και θέλουν να μεταβιβάσουν, να σταματήσουν μια διαδικασία σε μια παροχή. Αλλαγή ονόματος. Αλλά και με τους καλύμνους συντοπίτες μας, η πρόσβασή μας και η μεταφορά μας ανταυτούς στη ΔΕΗ στην ΚΟ, όπως και στη ΔΟΗ, στην εφορία στην ΚΟ, είτε για θέματα κληρονομικών, που είναι ένα δύσκολο κομμάτι και δεν μπορεί να διεκπαιρεωθεί από μόνος του ο πολίτης, αλλά πρέπει να έχει μία στήριξη και μία αλφα εξειδικευμένη γνώση για να μπορεί να ολοκληρωθεί ο φάκελος και στην ΔΟΗ στην Κάλυμνο. Πολύ βασικό που το λέτε, γιατί έχουμε ανθρώπους που ακόμη στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχουν οι γονείς τους ή παππούδες που έχουν φύγει από τη ζωή. Ναι, εμείς αυτές τις μεταβιβάσεις και τις μετατροπές τις κάνουμε και τις αναλαμβάνουμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με ένα κόστος πάρα πολύ οικονομικό. Να το αναφέρουμε. Γιατί το άκουσε το τρέξιμο, δεν σε αφήνει και περνά τα χρόνια, ας πούμε. Ναι, ναι, και υπάρχει και ο φόβος, ο οποίος ο φόβος γίνεται πραγματικότητα με την έννοια ότι όλες αυτές οι παροχές, οι οποίες ίσως θεωρούμε και λίγο παροχημένες, λίγο παλαιότερες, αυτές μεταβιβάζονται. Κάποια στιγμή συσσωρεύονται, μάλλον όχι μεταβιβάζονται, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, συσσωρεύονται σαν ένα έξοδο στον κληρονόμο, ο οποίος κάποια στιγμή και ο κληρονόμος μπορεί να χαρακτηριστεί ξαφνικά κληρονόμος από έναν ευνίδιο θάνατο και οπότε βρίσκεται σε δύσκολη διαδικασία. Οπότε εμείς αναλαμβάνουμε όλες αυτές τις μετατροπές των ονομάτων στα οικήματα, στις παροχές, στις διάφορες γραμμές, οτιδήποτε, στην ΔΟΗΚΟ που είναι δύσκολη και δεν είναι και εύκολα καθημερινά η πρόσβαση. Ούτε βέβαια και συμφέρει οικονομικά τον κάθε πολίτη μόνος του να το αναλάβει, να το κάνει, ούτε σε χρόνο, αλλά ούτε σε χρήματα του συμφέρει. Όσον αφορά τις μετατροπές των διπλωμάτων που ξέχασα να το αναφέρω πριν, επειδή ανέφερα τη λέξη μετατροπή, αναλαμβάνουμε και τις μετατροπές των διπλωμάτων, είτε είναι από Αυστραλία, είτε είναι από Αμερική, είτε είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλει να γίνει ελληνικό, ή και το αντίστροφο. Και όσον αφορά και τους λογαριασμούς, επειδή αναφέρθηκα στις ΔΕΚΟ, θα ήθελα να ενημερώσω ότι είναι ένα easy access point εδώ, ένα checkpoint όσον αφορά τους λογαριασμούς. Γίνεται πληρωμή των λογαριασμών, οποιονδήποτε είναι εδώ, με το ελάχιστο αντίτιμο όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη. Και το λέω και τονίζω συνέχεια τον πολίτη και δεν λέω τη λέξη πελάτη, γιατί θεωρώ ότι είμαστε στην Κάλυμνο, έχουμε ανθρώπινες σχέσεις, είμαστε όλοι συντοπίτες, συγκάτοικοι, γνωριζόμαστε από μικροί, οπότε οι διεκπαιρεώσεις γίνονται με ένα οικονομικό
αντίτιμο, γιατί είμαστε, το όφελος είναι να αναχτίσουμε και να αναπτύξουμε τη σχέση αυτή που έχουμε με τον συνάνθρωπο, τον γείτονα, τον φίλο. Δεν είναι το όφελος μας να απλά να αποκτήσουμε μια πελατειακή μονάδα ακόμη. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω. Τελειώνοντας, να αναφέρω για τις κάρτες του ΑΕΔ, που υπάρχει και εκεί μια δυσκολία πρόσβασης λόγω του COVID, ότι στο γραφείο μπορούμε να κάνουμε κάρτες ΟΑΕΔ, να ανανεώσουμε τις κάρτες ΟΑΕΔ, να γίνει η έκδοση και οτιδήποτε επιδόματα δίδονται, μπορούμε να συνεργαστούμε και να βρούμε μια λύση ή να βρούμε τους τρόπους ή τι δικαιούται ο κάθε άνθρωπος για να τους βοηθήσουμε, γιατί είναι δύσκολες, όπως ξαναείπα, οι εποχές οι οποίες διανύουμε. Έχετε μεγάλο λοιπόν εύρος διαφορετικών υποθέσεων, είναι αλλά και δυνατοτήτων. Χαιρόμαστε γι' αυτό, μπράβο σας, γιατί πολλές φορές η δική μας η καθημερινότητα του εργαζόμενου, της γυναίκας, της μητέρας κτλ. Και του επαγγελματία δεν αφήνει περιθώρια ώστε εγκαίρως να κάνουμε, και πολλές φορές πιεζόμαστε και πολλές φορές πάμε την τελευταία μέρα, την τελευταία στιγμή. Με το γνωστό που λέμε ότι ο Έλληνας είναι ο διεκπαιρεωτής της τελευταίας στιγμής των υποθέσεών του. Έχετε εκεί λοιπόν είναι λαμπρή η δική σας παρέμβαση, αλλά και η τελική έκβαση μιας υπόθεσης. Έχετε δίκιο, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά να μην ξεχνάμε το στοιχείο ότι ο καθένας είναι στο αντικείμενό του, ναι, και στο στοιχείο του. Δεν θα μπορούσα εγώ να πω καλύτερα την είδηση από εσάς. Όμως, οι διεκπαιρεώσεις σε τόσα υπουργεία λαμβάνουμε τόσα email, είμαστε παντού εγγεγραμμένοι, οπότε θεωρώ ότι την ενημέρωση πάλι στο δικό μας το κομμάτι... Δεν θα μπορούσα να την έχω εγώ. Ναι, είναι ο καθένας το αντικείμενό του έχει, ίσως εξειδικευτεί, ίσως έχει και την καλή διάθεση να προσφέρει. Και αυτό το βλέπουμε με την... Να θυμίσουμε λοιπόν ότι είσαστε στην Alpha Band δίπλα, απέναντι από το επαρχείο, κεντρικότατα, πιο κεντρικά δεν γίνεται, και θα κλείσουμε με τις ωραίες σας ευχές. Ευχόμαστε υγεία, χαρά και αγάπη, αλλά όλοι το ευχόμαστε αυτό. Στην πραγματικότητα θεωρώ ότι η δική μου ευχή είναι να μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά με τους συνανθρώπους μας αυτές τις ημέρες, δύσκολες οι ημέρες και η εποχή του COVID, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα τους συνανθρώπους μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, γιατί δεν έχουμε τόσο χρόνο πλέον με τις σύγχρονες συνθήκες, να είμαστε κοντά με απλά λιτά πράγματα μέσα στο σπίτι μας, να κάνουμε τις παλιές καλές οικογενειακές γιορτές που έκαναν οι δικοί μας κάποτε. Έτσι. Να είμαστε όλοι μία αγκαλιά. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλή χρονιά να έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι τα καλύτερα γιατί τα αξίζετε. Και εγώ το ίδιο. Να είστε χρόνια καλά. Πολλά.